Ο Αριστοτέλης είχε πει ότι από τα ψίχουλα του Ομήρου γεννήθηκαν οι τραγωδίες, που σημαίνει ότι η πεμπτουσία της ανθρώπινης σκέψης εμπεριέχεται στα στοιχεία που μας παραθέτει ο Όμηρος. Εμπροκειμένο λοιπόν και ταιριαστά με τη σημερινή εκδήλωση, αναφέρει ο Όμηρος τη σχομηθεία ενός πατέρα του υπόλοχου με το γιο του τον Γλαύκο, πριν πάει στον πόλεμο να πολεμήσει την Τρία. Τι πρέπει να προσέχω, και του λέει ο πατέρας του. Εένα αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλον. Δηλαδή πάντα να αριστεύεις αυτό που κάνεις και να φροντίζεις να υπερέχεις από τους άλλους. Με τρόπο βέβαια ειρηνικό, πάντα. Στην προκειμένη περίπτωση σήμερα αυτό επιβραβεύομαι. Τη μεγάλη προσπάθεια νέων παιδιών και την ουσιαστική συμβολή σε αυτή την προσπάθεια των προπονητών τους, που με απαράμιλο ήθος και ουσιαστική ελληνικότητα στην ψυχή τους αγωνίζονται για να αναδείξουν μια σπουδαία προσωπικότητα το κάθε παιδί. Και αυτό τιμάει η Άνοιξη σήμερα, επιβραβεύοντας αυτή την προσπάθεια και των νέων συμπολιτών μας, αλλά και των προπονητών, χανιωτών και αυτοί. Και θα είμαστε πάντα αραγωγοί, βέβαια, όπως είμαστε και μέχρι τώρα σε όλες αυτές τις προσπάθειες. Και ευχόμαστε τα παιδιά αυτά να τιμήσουν όχι μόνο την Άνοιξη και τα Χανιά, αλλά την Ελλάδα ολόκληρη στους επόμενους Ολυμπιακούς που θα γίνουν στο Τόκιο.